Η σημερινή σύσκεψη στην Αλεξανδρούπολη, στην Παλαγία, στον οικισμό των Παλινοστούντων, είχε βέβαια το χαρακτήρα της ενημέρωσης για τη δράση του κόμματος για το πρόβλημα των στεγαστικών δανείων αυτών των ανθρώπων, στεγαστικά δάνεια που δόθηκαν με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό κράτος αποποιείται, προσπαθεί να διώξει από τις πλάτες τις δικές του ευθύνες και τους στέλνει κατευθείαν στα σαγόνια και στα κοράκια των φαντς. Έγινε μια πολύ καλή και πλούσια συζήτηση. Οι συγκεντρώσεις, οι συζητήσεις αυτές, οι συσκέψεις έχουν και το χαρακτήρα οργάνωσης της διεκδίκησης και της πάλης, γίνονται και σε άλλες περιοχές της χώρας και όλο αυτό θα αποκρισταλωθεί με μια κοινοβουλευτική παρέμβαση στη Βουλή το επόμενο διάστημα. Φυσικά μιλάμε για τον νομό Εύρου, για έναν νομό ο οποίος μαστίζεται από τις ζωονόσους, είναι άλλωστε και μία από τις πύλες εισόδου αυτών των ζωονόσων. Και οι άνθρωποι εδώ κυριολεκτικά υποφέρουν, οι κτηνοτρόφοι, οι φτωχοί κτηνοτρόφοι, και για τις αποζημιώσεις τις ελάχιστες τις οποίες τους δίνει το κράτος, όταν τους δίνει, και για το εισόδημα που έχουν χάσει και για το πώς θα ζήσουν τις οικογένειές τους και για τη βοήθεια που δεν έχουν στο να ανασυστήσουν τα κοπάδια τους. Βεβαίως θα πρέπει ταυτόχρονα να ενισχυθούν και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες στο νομό του Εύρου και το κέντρο εξωτικών νόσων στην Ορεστιάδα. Τίποτα από αυτά δεν γίνεται και συνεχίζεται η ίδια κατάσταση. Αντίθετα, τα χρήματα που αρνούνται να δώσουν, τα δίνουν και με τη Σέσουλα μάλιστα, τα δίνουν στο να γίνει η Αλεξανδρούπολη ακόμα περισσότερο, να γίνει κόμβος στρατιωτικός, κόμβος ενεργειακός, μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους στο λαό της περιοχής και βέβαια γενικότερα στο ελληνικό λαό. Και την ίδια στιγμή αυτό το κράτος δείχνει τα δόντια του απέναντι στους ανθρώπους που διαμαρτύρονται για όλα αυτά, φτάνοντας στο σημείο ακόμα να αμφισβητεί και βασικά συνταγματικά δικαιώματα σε ενστόλους όπως το δόκιμο που διώκεται. Το ΚΚΕ είναι απέναντι σε όλα αυτά, δεν θα σταματήσει να τα αναδεικνύει και να διεκδικεί το δίκαιο του λαού.